Η εξέλιξη της πανδημίας, η κυριαρχία μεταλλάξεων με ενδεχόμενες συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, σε συνδυασμό με το χαμηλό ρυθμό εμβολιασμού, τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο που εκθέτουν τους λαούς σε νέους κινδύνους προς όφελος των συμφερόντων ομίλων του τουρισμού, των μεταφορών, επιβεβαιώνουν ότι η κατεπολέμηση του COVID-19 δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τον αναγκαίο εμβολιασμό. Η αντιλαϊκή πολιτική των αντιφάσεων και των παλινοδιών τροφοδοτεί το φόβο, τον δισταγμό, τον ανορθολογισμό, υπονομεύοντας τον εμβολιασμό. Ενώ η συζήτηση για τις πατέντες σε περιβάλλον ελέγχου των εμβολίων και των φαρμάκων από μονοπωλιακούς ομίλους σηματοδοτεί νέο γύρο κερδοφορίας και ανταγωνισμών. Η προστασία της υγείας του λαού δεν γίνεται με ατομική ευθύνη που αδιάκοπα προβάλλεται. Χρειάζεται να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για ουσιαστικά μέτρα, αποφασιστική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, μέτρα σε χώρους εργασίας, σχολεία, αξιοποίηση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Η πείρα των λαών αναδεικνύει την ανάγκη για εμβόλια φάρμακα όχι εμπόρευμα για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά δικαίωμα στα πλαίσια μιας κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας φαρμάκου, ανατρέποντας τους φραγμούς που επιβάλλει η καπιταλιστική κερδοφορία και η εμπορευματοποίηση της υγείας, στην οποία υποκλίνονται οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση.